Μιλοθρός, λίγο έξω από τη Σιτία, στην περιοχή του Ζου, ο Γιάννης ο Χασαπλαδάκης ή Καβρός, και αγάπησε παράφορα μια κοπελιά, την Ελένη. Δεν του τη δίνανε και την έκλεψε. Τον έροντά του για την καλή του τον έκανε μαντινάδες, που τις έγραφε πάνω στους τοίχους του Μήλου. Ροδώσουνε, ροδώσουνε όντες έκλεψα και σ' έφερα στο Μήλο, μα κάθε χρόνος που περνά σου πέφτει και ένα φύλλο. Κάποτε η Ελένη πέθανε και ο κόσμος εχάθηκε κάτω από τα πόδια του ερωτευμένου Καβρού. Ροδώσουνε και τα φύλλα σου επέφτανε ένα-ένα, το 70 φύελα τα πήρε μαζωμένα. Μόνος τώρα πια βασανίζεται από το χωρισμό. Να πέθαινε η σκέψη μου να μη σε συλλογούμε, να ξαναβρω τον ύπνο μου, ήσυχος να κοιμούμε. Ο μεγάλος πόνος της αβάστακτης μοναξιάς έφερε την αρρώστια. Νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Σιτίας και μια μέρα είπε του γιατρού: «Δεν έχω, γιατρέ, άλλη ζωή. Θέλω να αποθάνω. Να μας πάρεις τηλέφωνο, να μας πεις πώς περνούν εκεί κάτω στον Άδη». Προσπάθησε να φεδρύνει τη στιγμή ο γιατρός και ο απίθανος Καβρός: «Δεν έχει εκεί τηλέφωνο. Είναι η γραμμή κομμένη. Γιατί αν είχε γραμμή θα με έπαιρνε η Ελένη».